Σάλλος έχει προκληθεί με τα όσα σημειώνεται σε δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών για τον μεσήνιο αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και συμπαραστάτη του πολίτη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Γιώργο Μπουλούκο. Όπως σημειώνει η εφημερίδα, ο κ. Μπουλούκος έχει κληθεί από τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής, Νίκο Μιχαλολιάκο, ως μάρτυρας υπεράσπισής του στο δικαστήριο. Τρεις βουλευτές, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο Γιάννης Μανιάτης και ο ανεξάρτητος βουλευτής Λακωνίας, Λεωνίδας Γρηγοράκος, σε κοινή γραπτή δήλωσή τους, κάλεσαν τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη να ανακαλέσει από τη θέση του τον κύριο Μπουλούκο. Προκαλεί αλγινή εντύπωση η αποκάλυψη ότι ο συμπαραστάτης του πολίτη για τις επιχείρησεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Γιώργος Μπουλούκος σχετίζεται άμεσα με την εγκληματική οργάνωση Χρύσης Αυγής και προσωπικά με τον αρχηγό της, τον οποίο έχει κληθεί να υπερασπιστεί στο δικαστήριο, αναφέρουν οι τρεις βουλευτές. Παράλληλα, καλούν τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου να τον ανακαλέσει άμεσα από τη θέση του, στην οποία διορίστηκε και με τη σύμφωνη γνώμη της παράταξης Χρύσης Αυγής στην Περιφέρεια. Και καταλήγουν. Αν ο κύριος Μπουλούκος ξεπληρώνει γραμμάτια στην εν λόγω παράταξη, οι Πελοποννήσιοι πάντως πληρώνουν φόρους για τη στελέχωση ενός κατεξοχήν δημοκρατικού θεσμού με δημοκράτες πλήρους απασχόλησης. Για συκοφαντίες που σπηλώνουν το όνομά του, κάνει λόγο ο συμπαραστάτης του πολίτη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε δήλωσή του ο Γιώργος Μπουλούκος σημειώνει. Τόσο η οικογενειακή μου ιστορία και παράδοση αγώνων για την δημοκρατία, όσο και η υποδειγματική αταλάντευτη και ασυμβίβαστη προσωπική μου διαδρομή και προσήλωση στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο σε κανένα συκοφάντη με υπονοούμενα να σπηλώνει το όνομά μου. Ντροπή σας. Και καταλήγει λέγοντας, σε όλους όσους ενοχλούνται από όπου και αν αυτοί προέρχονται για την αγωνιστική μου δράση ως αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τους διαμηνύω ότι θα συνεχίσω πρωτοστατώντας να αγωνίζομαι ακόμη πιο δυναμικά για τα δίκαια αιτήματα του πρώτου επιστημονικού συλλόγου της χώρας μας και όλων των συναδέλφων μου.